Προφυλακίστηκε στον Κορυδαλό, κυρίες και κύριοι, ο επίορκος αστυνομικός που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις δωροδοκίας και εκβιασμού. Η Μίνα Καραμίτρου θα μας πει περισσότερα. Λίνα, για πάνω από 7 ώρες χθες απολογείται στον ανακριτή ο αστυνομικός, ο επίορκος αστυνομικός από την Κρήτη. Προσπαθούσε να δώσει τις εξηγήσεις του για όλα αυτά που τον κατηγορούν. Δεν έπεισε όμως τον δικαστικό λειτουργό, ο οποίος του έδειξε και το δρόμο για τις φυλακές. Να σας πω λοιπόν ότι η έρευνα των ιστορικών υποθέσεων δεν σταματά όμως εδώ. Υπάρχει ακόμα σε εκκρεμότητα μια πολύ μεγάλη έρευνα που γίνεται στην Τροχέα, εκεί που υπηρετούσε δηλαδή. Δηλαδή ο συγκεκριμένος αστυνομικός, και αφορά στις κλήσεις που έδιναν οι τροχονόμοι στο νησί για τροχονομικές παραβάσεις. Ενώ να σας πω ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός ήταν και συνδικαλιστής, μάλιστα ένας από τους πιο βασικούς συνδικαλιστές στην Κρήτη. Χθες λοιπόν συνεδρίασε η Ένωση Αστυνομικών Κρήτης, τον διέγραψε, ενώ ήδη έχουν κινηθεί όλες οι διαδικασίες για την αντικατάστασή του.